Γεια σας, καλά μας Τριξόπουλα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα κάνουμε μια αναδρομή στην παιδική μας ηλικία, τότε που είχαμε όλοι μια ιδιαίτερη φοβία τα βράδια, πως κάτι υπάρχει κάτω από το κρεβάτι μας. Απόκοσμη είχε και μυστηριώδεις αισθήματα κάτω από το κρεβάτι μας, σκιές που μας κρυφοκοιτάζουν πίσω από τις πόρτες ή στις γωνίες του δωματίου, την ώρα που η φύση ηρεμεί και όλοι πάνε για ύπνο. Λέμε τώρα. Πόσοι από εμάς φοβόμασταν ότι μέσα από την ντουλάπα θα ξεπροβάλλει κάποιο κοκαλιασμένο χέρι μέσα στο σκοτάδι ή κάποιο ολόκοτο πλάσμα θα μας τραβήξει το σεντόνι εκεί που κοιμόμαστε. Όλα αυτά είναι μόνο μερικοί εφιάλτες από όλους αυτούς που είχαμε σαν παιδιά. Και όχι αδικαιολόγητα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι πως ακόμα έχει στα αυτιά αρκετών από εμάς η απειλή εισαγωγικά των μεγάλων πως θα μας φάει ο μπαμπούλας ή θα έρθει να σε πάρει ο μπαμπούλας αν δεν κοιμηθούμε ή αν δεν κάτσουμε φρόνημα. Ποιος ήταν όμως αυτός ο μπαμπούλας? Ήταν ένα πλάσμα της φαντασίας, μια ιδέα για να τρομάζει τα παιδιά ή μήπως κάποιο πλάσμα από κάποιον άλλο, παράλληλο, ίσως μακρινό κόσμο? Ο μπαμπούλας, όπως τον ξέρουμε πολύ, η Βάβουρας, η Μπούγαρος, είναι πλάσμα της λαϊκής φαντασίας και λαογραφίας στην Ελλάδα. Θεωρείται πως είναι απόγονος του Βαβούτσικου, που υπήρχε ως φόβητρο για τα παιδιά στην εποχή του Βυζαντίου και είχε τη μορφή γέρου που έπαιρνε τα άτακτα παιδιά. Ο μπαμπούλας στην αγγλική γλώσσα είναι γνωστός ως Boogeyman ή Bogeyman και είναι μυθικό πλάσμα το οποίο χρησιμοποιείται από τους ενήλικες για να τρομάζουν εννοείται τα παιδιά. Με σκοπό να έχουν καλή συμπεριφορά, δεν απέχει δηλαδή και πολύ από το δικό μας ελληνικό πρότυπο. Οι Boogeymen, οι μπαμπούλες, δεν έχουν συγκεκριμένη εμφάνιση και οι αντιλήψεις διαφοροποιούνται ανάλογα την τοποθεσία, το μέρος, τη χώρα, πολλά. Συνήθως απεικονίζεται ως ανθρωπρεπή τέρατα που τιμωρούν τα παιδιά για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για κάποια γενικότερα κακή συμπεριφορά. Μερικές φορές όμως ο όρος μπαμπούλας ή Boogeyman χρησιμοποιείται ως προσωποποίηση για τον τρόμο και ορισμένες φορές για τον ίδιο τον διάβολο. Η λέξη Boogey αναφέρεται στα μέσα του 19ου αιώνα αρχικά ως όνομα για τον διάβολο. Μπορεί να προέρχεται από το αγγλικό Boogey που σημαίνει τρόμος ή σκιάχτρο ή από το Bugbear που ήταν φανταστικός δαίμονας με τη μορφή αρκούδας, ο οποίος έτρωγε μικρά παιδιά. Η λέξη είναι γνωστή σε πάρα πολλές γλώσσες, στα δανικά, στα ολλανδικά, γερμανικά, σλαβικά, ρωσικά, ουκρανικά και πολλά άλλα. Σχετικά με την εμφάνιση του Boogeyman υπάρχουν ομοιότητες με άλλα πλάσματα στα όρια ενός πολιτισμού, στα πλαίσια μιας χώρας δηλαδή, στις παραδόσεις της, μοιάζει και με άλλα πλάσματα που αναφέρονται, ενώ εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Πολλοί από τους μπαμπούλες απεικονίζονται με αιχμηρά δόντια και νύχια, ενώ περιγράφεται πως έχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά ζώων όπως οπλές, κέρατα και άλλα. Αν εξετάσουμε τώρα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των Boogeymen, αυτοί φαίνεται πως χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: το είδος που τιμωρεί τα κακομαθημένα παιδιά, το είδος που είναι πιο επιρρεπές στη βία και το είδος που προστατεύει τους αθώους. Όλοι όμως έχουν ένα κοινό σκοπό, να συνετίσουν τα μικρά παιδιά. Η μεγάλη πλειοψηφία των Boogeymen είναι εκεί για να τρομάζουν τα παιδιά με τιμωρίες για να μην προκαλέσουν κάποια ζημιά. Ο πιο μοχθηρός από τους Boogeymen, από τους μπαμπούλες δηλαδή, λέγεται πως αρπάζει τα μικρά παιδιά μέσα στη νύχτα, τα κλέβει δηλαδή από τα σπίτια τους και μάλιστα τα τρώει. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό κίνητρο σαν παιδί, ας πούμε, να μην κάνεις κάποια αταξία. Τώρα το από πού ξεκίνησε ο θρύλος και ο μύθος του μπαμπούλα είναι λίγο δύσκολο να βρούμε την πηγή του, γιατί είναι πάρα πολύ διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Ως μια πρώτη μορφή μπαμπούλα θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα Hobgoblins, που καταγράφονται στην Αγγλία το 1500. Πολλοί πίστευαν πως ήταν ξωτικά γεννημένα για να βασανίζουν τους ανθρώπους, κάνοντάς τους απλές φάρσες, ενώ κάποια άλλα ήταν πιο κακά εκ φύσεως. Τα πλάσματα τώρα που μοιάζουν με τον μπαμπούλα είναι σχεδόν κοινά στη λαογραφία πάρα πολλών χωρών. Για παράδειγμα υπάρχει ο Σάκμαν, ο El Hombre de Costal, η El Hombre del Saco στα πορτογαλικά, που σημαίνει ο άνθρωπος του σάκου ή της τσάντας, ή ένα άλλο πλάσμα που έχει πολλές ομοιότητες είναι το Ρομπατσίκος, που σημαίνει παιδί κλέφτης και απεικονίζεται σαν ένας άντρας που έχει στην πλάτη του έναν σάκο και παίρνει τα άτακτα παιδιά μακριά από τα σπίτια τους. Αυτό το συναντάμε σε παραδόσεις πολλών λατινικών χωρών όπως η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, η Χιλή, η Παραγουάη, η Βραζιλία, Πορτογαλία, Ισπανία και χώρες της Ισπανικής Αμερικής. Ο Ελκόκο, επίσης Ελκούκου ή Κουκούι, είναι ένα τέρας κοινό σε πολλές ισπανόφωνες χώρες. Στην Ισπανία οι γονείς μάλιστα τραγουδούσαν ποιματάκια και τραγουδάκια με μακταληξία στα παιδιά, προειδοποιώντας ότι αν δεν κοιμηθούν, ο Ελκούκο θα έρθει να τα πάρει.
Η ομοιοκαταληξία ξεκίνησε τον 17ο αιώνα και εξελίχθηκε με τον καιρό και εξακολουθεί να διατηρεί την αρχική της σημασία. Οι καρύδες, μάλιστα, στα ισπανικά κόκο, έλαβαν αυτό το όνομα επειδή το τριχωτό καφέ περίβλημά τους θύμισε στους Πορτογάλους τον κόκο. Η Λατινική Αμερική έχει επίσης τον αλκόκο και λόγω της ανάμειξης της λαογραφίας της με τις τοπικές πεποιθήσεις των αυτόχθονων εκεί και τις επιρροές από την Κεντρική Αμερική, σε αυτή την περιοχή προσομοιάζει περισσότερο με τον κοινό μπαμπούλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, ο όρος αλκόκο χρησιμοποιείται και σε χώρες ισπανόφωνες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βολιβία, η Κολομβία και άλλες. Μεταξύ των Μεξικανοαμερικανών, ο αλκόκο απεικονίζεται ως ένα κακό τέρας που κρύβεται κάτω από τα παιδικά κρεβάτια τη νύχτα και απαγάγει ή τρώει το παιδί που δεν υπακούει τους γονείς του. Στη λαϊκή παράδοση της Βραζιλίας, ένας παρόμοιος χαρακτήρας ονομάζεται Κούκα και απεικονίζεται ως θηλυκός ανθρωπόμορφος αλιγάτορας ή ως μια γριά με σάκο. Υπάρχει και ένα διάσημο νανούρισμα που τραγουδούσαν πολλοί γονείς στα παιδιά τους και λέει ότι το κούκα θα έρθει να τα πάρει και να φτιάξει μια σούπα ή σαπούνι από αυτά αν δεν κοιμούνται. Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, τα άτακτα παιδιά, που δεν συμπεριφέρονται όμορφα, απειλούνται από ένα πλάσμα γνωστό ως μπαμπάου. Στην Ιταλία, το μπαμπάου ονομάζεται επίσης ως λουομονέρο ή μαύρος άνθρωπος και απεικονίζεται ως ψηλός άντρας που φοράει ένα μαύρο μακρύ παλτό με κουκούλα ή καπέλο που κρύβει το πρόσωπό του. Μερικές φορές, μάλιστα, οι γονείς χτυπούν κάτω από το τραπέζι δυνατά, προσποιούμενοι ότι κάποιος χτυπάει την πόρτα και λένε κάτι σαν «έρχεται ο λουομονέρο». Μάλλον γνωρίζω ότι υπάρχει εδώ ένα παιδί που δεν θέλει να φάει τη σούπα του. Παιδιά, αυτή την ατάκα και όλο το σκηνικό αυτό το βίωνε αρκετά συχνά μικρή, όταν δεν ήθελα να φάω τις φακές ή τις μπάμιες. Ο λουομονέρο υποτίθεται ότι δεν βλάπτει και δεν τρώει τα παιδιά, αλλά τα μεταφέρει σε ένα μυστηριώδες και τρομακτικό μέρος. Αυτή την εικόνα έχω κι εγώ για τον μπαμπούλα. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα έχω κι εγώ για τον μπαμπούλα. Ψηλός άνδρας με μακρύ παλτό μαύρο και κουκούλα που περιμένει στο σαλόνι να με αρπάξει, άμα δεν κάτσω να φάω το φαΐ μου. Ναι, ωραίες εποχές. Στην κυπριακή διάλεκτο, ο Boogeyman αναφέρεται ως κουλάς και αναφέρεται ως άντρας κουκουλοφόρος ή παραμορφωμένος που βάζει τα παιδιά με κακή συμπεριφορά μέσα σε μια τσάντα και τα απομακρύνει από τα σπίτια τους. Στη Μάλτα συναντάμε τον Καο Καο ή Γκάο Γκάο, ένα γκρίζο γλιώδες πλάσμα που περιφέρεται στους δρόμους τη νύχτα. Μπορούσε να μυρίσει την οσμή ενός ατόμου και να μπει στο σπίτι του μέσα από ρογμές, επεκτείνοντας το σώμα του σαν σαλιγκάρι. Μόλις βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του, έβγαζε ένα φρικτό γέλιο με το τεράστιο, χωρίς δόντια στόμα του, που τους τρόμαζε. Πηγαίνοντας προς την Αίγυπτο, συναντάμε τον άντρα με το καμένο δέρμα. Πρόκειται για μια πολύ τρομακτική ιστορία που λένε οι γονείς στα παιδιά τους όταν δεν συμπεριφέρονται σωστά. Ο άντρας λοιπόν με το καμένο δέρμα της Αιγύπτου είναι ένα πλάσμα το οποίο κάηκε όταν ήταν παιδί επειδή δεν άκουγε τους γονείς του. Αρπάζει τα άτακτα παιδιά για να τα μαγειρέψει και να τα φάει. Η γερμανική λαογραφία έχει δεκάδες διαφορετικές φιγούρες που αντιστοιχούν στον Boogeyman. Αυτά τα πλάσματα έχουν διάφορες μορφές ανθρώπου, ζώου, τέρατος, φαντάσματος και μερικές φορές λένε ότι εμφανίζεται σε συγκεκριμένα μέρη, όπως σε δάση, έλη, γκρεμούς, αραβοσιτώνες ή αμπελώνες. Έχουν επίσης πολλά διαφορετικά ονόματα. Ένα από αυτά, μάλιστα, είναι και το Boogeyman, που ετυμολογικά λένε πως συγκινεύει με τον Boogeyman και αναφέρεται σε ένα απάνθρωπο πλάσμα που κρύβεται σε σκοτεινές γωνίες κάτω από το κρεβάτι ή στην ντουλάπα και παρασύρει τα παιδιά. Στη Φιλανδία, το ισοδύναμο του Boogeyman είναι το Μόρκα, ένα μεγάλο τρομακτικό σκουρόχρωμο μπλε πλάσμα που μοιάζει με φάντασμα. Παρομοίως στην Ελβετία, ο Boogeyman ονομάζεται Μπόλιμα ή Bog και έχει σημαντικό ρόλο στις τελετές της Άνοιξης. Η φίγουρα αυτή είναι σύμβολο του χειμώνα και του θανάτου. Έτσι, σε μια εποχιακή τελετή που γίνεται στην πόλη της Ρήχης, καίγεται μια μορφή του Bog. Στο Λουξεμβούργο υπάρχει ο κακός θείος, ο φίλος και ο μαύρος άνδρας, τα οποία είναι ισοδύναμα με τον Boogeyman. Ο Κρόπμαν ζει στην αποχέτευση και χρησιμοποιεί το γάτζι του για να πιάσει τα παιδιά από τη μύτη, τραβώντας τα προς το μέρος του. Στην Αϊτή, ο Boogeyman ο μπαμπούλας είναι γνωστός ως ο κύριος του μεσονυκτίου και απεικονίζεται ως ένας πολύ αδύνατος, δίμετρος άνδρας που τριγυρνά αργά το βράδυ και τρώει όποιον έχει μείνει στους δρόμους. Αυτή η ιστορία λέγεται στα παιδιά της Αϊτής για να τα αποτρέψουν να βγαίνουν έξω τα βράδια. Στην Ινδονησία και την Νότια Ινδία, η Wewe Gombel είναι ένα φάντασμα που απαγάγει παιδιά τα οποία τα κακομεταχειρίζονται οι γονείς τους. Κρατάει τα παιδιά στη φωλιά της πάνω σε ένα φίνικα και δεν τα βλάπτει. Φροντίζει τα παιδιά ως γιαγιά μέχρι οι γονείς να αντιληφθούν τι έχουν κάνει.
Αν οι γονείς αποφασίσουν να διορθώσουν τον τρόπο τους και θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους πίσω, η Wegwe Gumball θα τα επιστρέψει σώα και αυλαβή. Φτάνοντας στις αγροτικές περιοχές του Αμερικανικού Νότου, θα συναντήσουμε τον Boggerman ή Boggermonster, και χρησιμοποιούνταν για να αποτρέπουν τα μικρά παιδιά να βγαίνουν να παίξουν έξω στο σκοτάδι και να περιπλανούνται στο δάσος. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ καλαμποκιού, νεαρά αγόρια φορούν μάσκες τρομάζοντας τα παιδιά και κυνηγώντας τις νεαρές γυναίκες. Οι άντρες συμμετέχοντες σε αυτό το παράξενο δρόμενο που λέγεται Booger Dance αναφέρονται ως Boogermen, που λένε τα πλάσματα που γέννησε η φαντασία των ανθρώπων με σκοπό να τρομάζουν τα μικρά παιδιά ή τους μεγάλους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αλήθεια ή μύθος? Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά σε αυτό το ερώτημα. Πολύ θα ήθελα να μάθω, κάτω στα σχόλια, πώς τρομάζανε εσάς οι γονείς σας. Προσωπικά δύο είχα τα κύρια, ή η γριά θα έρθει να σε πάρει, ή ο μπαμπούλας. Αυτά τα δύο. Είχαμε και τον Καρχαρία σε κάποια φάση, όταν ήμουν πολύ μικρή, πριν τον νηπιαγωγείο, αλλά το αφαιρέσαμε αυτό από τη συλλογή των απειλών, ας πούμε, γιατί είχα κατατρομάξει ένα απόγευμα και δεν ήθελα καν να κατέβω από το κρεβάτι. Γιατί θα με έτρωγε ο Καρχαρίας. Πολύ ενδιαφέρον. Εσάς λοιπόν, με τι σας τρόμαζαν σαν παιδιά? Περιμένω πώς και πώς τα σχόλιά σας. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρείτε ενδιαφέρον. Αν σου αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι, μην ξεχνάς να κάνεις like, εγγραφούλα αν δεν έχεις κάνει και να πατήσεις και τον καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να ενημερώνεσαι για όλα τα νέα του καναλιού. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!